πρέπει να γελάνε όλοι. Για να έχει κάτι πλάκα, πρέπει για όλους να έχει πλάκα. Με παρακολουθείς. Γράφει ο σκληρός συνεχώς. Πρόσεξε μην πάθεις, παίρνω επισέτ. Αν κάποιος λοιπόν ενοχλείται από το αστείο μας, τότε πάβει να είναι αστείο. Γίνεται σοβαρό. Σοβαρά τώρα. Σοβαρότατα. Εντάξει. Οι άλλοι γέλαγαν. Και όσο τους άκουγα να γελάνε, τόσο γούσταρα κι εγώ. Και όταν οι άλλοι σταμάτησαν να γελάνε, παγιάσεψε τα αστείο και έπρεπε να φτιάξω φρέσκο. Φυγά τα λάθα. Ιωνεύεσαι. Μιλάω την γλώσσα σου. Τι νομίζεις. Δύσκολο είναι. Εντάξει, μη βαράς. Βγάλε την κυβολία και γράψε στο μαυροπίνακα λάθος. Αλλά αν δεν κάνω και εγώ τον ταβαντούρι μου, πώς θα δηλώσω τον παρόν. Για σπάστε και ξαναρίχτω αυτό. Πώς θα λένε στην πάντα, όλοι. Έρχεται ο Σταύρος, ο Μάνιας, ο Μόρτης, ο Καραβουζουκής, ο Βαρύς και Ασύκοτος. Δηλαδή, ρε Σταύρο, για να σε δούμε, πρέπει να σε φοβούνται. Για να φανείς, πρέπει να ενοχλείς. Αν πώς για, μου λέει ο κύριος μου, όταν ήμουν πιτσιρικάς. Αγορίνα μου, όπου πηγαίνεις, να κάνεις μπαμ. Να σε μάτρας, μην είσαι κανένα χάπατο. Να τους φας, να μην σε φάνε. Πειράζε τους, να μην σε πειράζουν. Γιατί είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Και θα κάνω και ένα αστείο παραπάνω. Με πιάνεις. Μαγιά είναι να δηλώνεις την παρουσία σου με πιο ευχάριστο τρόπο, μάτια. Να γίνεσαι συμπαθής, όχι εμπαθής. Να ακούνε τον ήχο σου. Να μην κλείνουν τα αυτιά τους από το θόρυβό σου. Με πιάνεις. Για τα δουλειά. Έναν ωραίο ήχο. Επιλέγουμε να τον ακούμε. Μας ευχαριστεί. Η μουσική για παράδειγμα. Ενώ ένα θόρυβο, ένα χρώτο, τον ακούμε αναγκαστικά. Δεν τον υποφέρουμε. Και εκεί λέγω. Εμβιφόρια να παίζω μουσική. Η καλή σου τρόπη είναι η μουσική σου. Η καλή σου παρέα. Τα καλά σου αστεία. Και ο σεβασμός σου στον δίπλα. Όποιος. Όπως και να είναι αυτός, είναι αυτός. Εμένει πλάκα δηλαδή. Αν δεν έχει για όλους πλάκα, αν ενοχλεί, αν δεν είναι ήχος, αλλά πρώτος. Σταυράκι, στον άσχημο πρώτο, όλοι κλείνουμε τα αυτιά μας για να μην τον ακούμε. Φεύγουμε μακριά, γιατί μας ενοχλεί. Εσύ, θες να κάνεις πρώτο. Που είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, έτσι που τα σκυλάκια φοβούνται. Το έχουμε δει αυτό. Θέλουμε έναν τέτοιον ήχο ή θέλουμε έναν όμορφο ήχο. Άρα, ναι, έλα. Έναν όμορφο ήχο. Και αν το συνδυάσουμε με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον εκφοβισμό, ο όμορφος ήχος ποιος είναι ουσιαστικά? Ακριβώς, η καλή μας συμπεριφορά, έτσι, με ενσυναίσθηση, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να αντιλαμβανόμαστε πώς σκέφτεται, πώς αισθάνεται αυτός και ανάλογα να του συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Άρα αυτό που δεν θα θέλαμε να μας κάνουνε, να μην το κάνουμε κι εμείς στους υπόλοιπους ανθρώπους, έτσι, για να μην έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Πολύ ωραία. Ο πρώτος από την άλλη είναι αυτό που είδαμε στο πρώτο βίντεο και όλες αυτές οι μορφές βίας που αναλύσαμε προηγουμένως. Άρα, εμείς θέλουμε στη ζωή μας και στη σχολική μας ζωή, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας, να μας φέρονται με καλό τρόπο, αλλά αντίστοιχα πρέπει να φερόμαστε και εμείς. Άρα, τα δύο πράγματα που θέλω να θυμάστε φεύγοντας από εδώ είναι η ενσυναίσθηση, αυτό που δεν μας αρέσει να μας κάνουν, δεν το κάνουμε και εμείς στους άλλους, βασική αρχή, βασική αξία με την οποία συμπεριφερόμαστε, και το δεύτερο είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Όλοι εμείς μεταξύ μας, εδώ μέσα, έχουμε διαφορετικά στοιχεία μεταξύ μας. Εξωτερική εμφάνιση διαφορετική, καταγωγή ενδεχομένως, τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας, ο χαρακτήρας μας, έτσι, η προσωπικότητά μας.
Και αυτό είναι και η μαγεία στη ζωή. Το να είμαστε διαφορετικοί. Άρα, σεβόμαστε τον διπλανό μας, όπως και αν είναι αυτός, έτσι. Ακόμα και αν μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, σε κάποιες απόψεις που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Ή στην ομάδα, ας πούμε, που μπορεί να είμαστε. Σεβόμαστε το δικαίωμα του διπλανού μας να πιστεύει κάτι άλλο, να έχει διαφορετικές απόψεις. Και με αυτόν τον τρόπο συμβιώνουμε αρμονικά. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε παρέα με όλους, έτσι. Ούτε τώρα στο σχολείο, ούτε αργότερα στην επαγγελματική μας ζωή, στις φιλικές μας σχέσεις, στις συντροφικές μας σχέσεις. Δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε με όλους. Επιλέγουμε τους ανθρώπους που θα είναι στη ζωή μας και μας επιλέγουν. Αλλά αυτό που οφείλουμε είναι να συμβιώνουμε αρμονικά. Να είμαστε δηλαδή, να υπάρχει μια σωστή έτσι, λειτουργία μέσα στον χώρο του σχολείου. Γιατί μιλούσαμε για, για την ενδοσχολική διέτη των εφοβισμών. Ναι. Αν δεν εσύ να είσαι με εκείνον αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους. Όταν κάποιος δεν θέλει την παρέα μας ή δεν θέλουμε εμείς την παρέα του, απλά δεν είμαστε μαζί. Θα βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, μπορεί να είμαστε ας πούμε στην ίδια τάξη, στο ίδιο σχολείο, αλλά δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε παρέα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θα τον κοροϊδεύουμε, ούτε θα κάνουμε δηλαδή περιπεκτικά σχόλια, ούτε θα τον εκφοβίζουμε, ούτε θα του φερόμαστε άσχημα. Γιατί με τον ίδιο τρόπο δεν θα θέλαμε να μας φέρονται, έτσι. Και επίσης, κλείνω με την καμπάνια που έχει το χαμόγελο του παιδιού, το Μίλα Τώρα. Είναι μια πολύ σημαντική καμπάνια, η οποία τι λέει ουσιαστικά στα παιδιά, τι μήνυμα μεταφέρει, ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε, να εκτυπωποιούμε, να εκφράζουμε αυτό που μας συμβαίνει ή αυτό που παρατηρούμε να συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Θυμάστε που λέγαμε για τον ρόλο του παρατηρητή. Άρα είναι σημαντικό ό,τι μας συμβαίνει να το εξωτερικεύουμε, να το εκφράζουμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε ή να βοηθήσουμε κάποιον άλλον. Μόνο αν μιλήσουμε. Δεν είμαστε ούτε λιγότερο μάγκες, ούτε λιγότερο cool αν μιλήσουμε για αυτά που μας προβληματίζουν, για τις σκέψεις μας, για τα συναισθήματά μας. Είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε σε έμπιστους ενήλικες, στους φίλους μας, έτσι, στο 1056 που είπαμε προηγουμένως, στη γραμμή μας, για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Ναι. Επισκέφτηκε το Κυκής και δράσει που αφορούν όλο το κοινό. Τους μικρούς μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους ενήλικες οι οποίοι θέλουν να πληροφορηθούν με εκπαιδευτικές δράσεις για τον σχολικό εκφοβισμό, για τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν τα παιδιά, για τις συμβουλές που πρέπει να δίνουμε σε τέτοια φαινόμενα που επιμένουν να αποτραπούν. Δύο συνεργεία, δύο κινητές μονάδες του χαμόγελου του παιδιού. Ο Οδυσσέας και ο Ιπποκράτης είναι εδώ μαζί μας. Εκτός από τις εκπαιδευτικές δράσεις θα παρέχουν και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Οδοντίατρος, οφθαλμίατρος, οριλά και άλλες ειδικότητες. Ο παιδίατρος είναι εδώ προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν να πάρουν τις πρώτες βοήθειες προληπτικές παροχές ιατρικές προκειμένου να προλάβουν οποιοδήποτε κακό μπορεί να συμβεί ιατρικά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί το Κυκής είναι η πόλη όπου το χαμόγελο του παιδιού επισκέπεται και διπλά χαρούμενοι γιατί αυτή η δράση μέσα από τις δουλειμένες ενέργειες της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης της κυρίας Γιάννα Κούλα Ζούτα αλλά και της ενταλμένης συμβούλου σε θέματα παιδείας και νεολαίας και της Ελένης Παντλάκη έχουν πιάσει τόπο. Ήδη είναι η πρώτη μέρα της παρουσίας των δύο κινητών μονάδων από το χαμόγελο του παιδιού και η παρουσία των μαθητών και των μαθητριών είναι πληθωρική. Θα συνεχιστούν οι δράσεις αυτές και το απόγευμα. Ουσιαστικά κάθε μέρα από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή θα είναι εδώ οι υπηρεσίες του χαμόγελου του παιδιού αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του νομού όπως είναι η γιατρία από το Γενικό Νοσοκομείο, από το Κέντρο Υγείας, από το ΤΟΜΗ, από τη συνεργασία αυτή όλων των φορέων του Δήμου Κλικής και του χαμόγελου του παιδιού προκειμένου αυτή η δράση να πάρει σάρκα και οστά με σκοπό να αποφευθούν τα χειρότερα, να συμβολευτούν αλλά και λίγο μεγαλύτερη για τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού και φυσικά για θέματα υγείας προκειμένου να προλάβουμε τα χειρότερα. Εγώ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το χαμόγελο του παιδιού, τη διοίκησή του για την παρουσία του εδώ όπως επίσης και όλους τους φορείς για την άψογη συνεργασία και επίσης να πούμε ότι
πρωτοβουλίες μέσα από αυτή τη δράση του σωμάτων του παιδιού για άλλη μια φορά προβάλλεται και για άλλη μια φορά δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο, τον χαρακτήρα των παιδευτικών που πρέπει να έχουμε προκειμένου να βοηθήσουμε όλους τους συντημότες μας, μικρούς και μεγάλους. Ευχαριστώ και τα μέσα ενημέρωσης για την παρουσία τους εδώ, για την κάλυψη του γεγονότος και για την προβολή του, καθώς υπάρχουν άλλες 4 μέρες, η κινητοποίηση είναι μεγάλη, είναι αρκετή. Η προβολή όμως μέσα από τα μέσα ενημέρωσης νομίζω να δώσει άλλη μια όθηση για τη μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου εδώ στην περιοχή της πλατείας Ειρήνης του Κλειδής. Θα ήθελα να απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους γονείς των μαθητών Δημοτικού Γυμνασίου Κηλικίου να επισκεφθούν τις απογευματινές δράσεις του χαμόγελου του παιδιού, ώστε να ενημερωθούν για το σχολικό εκφοβισμό και να εκφράζουν και τις όποιες ανησυχίες τους για να πάρουν απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ.